Γεια σας, γεια σας. Μία η ώρα είναι η κλήρωση. Ναι, ναι. Είναι η επιστροφή του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League μετά από πολλά χρόνια. Δύο είναι οι αντίπαλοι, η Γκένκ ή η Ντνίπρο. Με βάση την εικόνα των ομάδων φαίνεται ότι πιο βατή αντίπαλος είναι η Ντνίπρο και για ένα βασικό λόγο, διότι ουσιαστικά δεν παίζει στην έδρα, όχι ουσιαστικά δεν παίζει στην έδρα της, στη Σλοβακία παίζει. Mm. Αντίθετα η έδρα της Γκένκ είναι μια πάρα πολύ δυνατή έδρα που έχει παλμό και οι δύο ομάδες είναι διαφορετικές. Η Γκένκ είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι της, έχει πολύ ταλέντο. Μια επιθετική ομάδα. Η Ντνίπρο είναι περισσότερο μια ομάδα η οποία δεν έχει τόσο ταλέντο, είναι πιο ισορροπημένη αμυντικά, παίζει καλύτερα αμυντικά, αλλά δεν έχει αυτό το απρόβλεπτο που έχει η Γκένκ, το οποίο σαφέστατα και την κάνει πιο δυσκολότερη αντίπαλος. Είναι το ότι ο Παναθηναϊκός με τις βέλγικες ομάδες έχει πάει πολύ μεγάλες. Και το 2014 και το 2015 αποκλείστηκε στο αποτελεσματικά του Champions League από την Σταντάλ Λιέζ και από την Μπριζ. Οπότε στη μία ώρα θα ξέρουμε. Να πούμε ότι σήμερα επέστρεψε ο Μπερνάρ, ο οποίος ναι. προπονήθηκε κανονικά. Για ποιο λόγο έλειπε τόσο καιρό? Είχε ένα προσωπικό θέμα, είχε ενημερώσει, ενημέρωση όμως την τελευταία στιγμή, δεν έγινε δεκτή η δικαιολογία που είπε και γι' αυτό το λόγο θα τιμωρηθεί με ένα πολύ βαρύ πρόστιμο, αλλά υπολογίζεται κανονικά, προπονήθηκε σήμερα, θα προπονηθεί και τις επόμενες μέρες, θα πάει στην Αυστρία, υπολογίζεται. Κανονικά από τον Γιωβάνο. Φαντάζω υπάρχει και θέμα Verbitz, γιατί κάτι τέτοιο ακούω. Κοίταξε αυτό, δεν υπάρχει κάτι, κάτι χειροπιαστό. Ακούγεται ρε παιδί μου ότι μπορεί να έρθει ο Verbitz και να πει να φύγω, να φέρω πρόταση και να φύγω. Ήταν σε εθνική θυμίζω, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ότι έλειπε χωρίς άδεια. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Το ο Verbitz φέρει κάποια πρόταση. Αυτό είναι ως θέμα εσύ. Να πάει κάπου αλλού στη διάρκεια της σεζόν, στη διάρκεια του καλοκαιριού δεν το αποκλείω να γίνει. Έτσι, αυτό θεωρείς θέμα, Κάρπετ? Όχι, εγώ ξέρω ότι πάνε θέλετε. Για διαζύγιο. Δηλαδή θα γυρίσει ο Βέρμπιτς και θα του πούνε ότι... Αυτό ακούγεται, αυτό ακούγεται εδώ και 10 μέρες. Απλά η αλήθεια είναι ότι ο Βέρμπιτς δεν έχει ενημερώσει τον Παναθηναϊκό για τίποτα. Για το θέμα αυτό. Έτσι. Οπότε πρέπει να περιμένουμε κατά πόσο είναι εφημολογία ή είναι πραγματικότητα. Να πούμε το εξής, μετά από τον πρώτο χρόνο έχει μια λογική. Δεν είναι κάτι παράλογο. Αν γίνει, ναι, δεν είναι παράλογο. Ναι, δεν είναι παράλογο. Δηλαδή με κάποιον άλλο. Μετά τη χρονιά που έκανε. Ναι, ακριβώς, ναι. Και τα συμβόλαια που έχει. Θέλω να αλλάξω περιβάλλον. Το περίεργο, ναι. Το περίεργο είναι ότι θα ήταν πιο έτσι normal να το ζήτησε και ο Παναθηναϊκός αυτό με τη χρονιά που έκανε. Ναι, αυτό λέω. Απλά εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το έχει ο Βέρμπιτς στο μυαλό του, έχει να κάνει και με τα όσα πέρασε εδώ. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Ναι, ακριβώς. Αν είναι αυτό. Έτσι, θα το δούμε όμως. Ναι. Μπορεί να έρθει. Δεν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρεις. Εγώ έτσι να ακούω τώρα. Θα δούμε. Δεν είναι τίποτα. Ναι, δεν έχει δεδομένο. Δεν ξέρει κανείς το τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Πάντως ο ίδιος πριν από μία εβδομάδα το διέψευσε. Ναι. Okay. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Αν το διέψευσε κιόλας, εντάξει, είναι σχετικά φρέσκα. Ναι. Συμπαίκτες του, ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε τώρα κατά πόσο θα γίνει. Πρωινή προπόνηση σήμερα. Όλοι άλλοι μένουν. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Σπόραρ δεν έχουμε κάποιο. Οκ, μένει, μένει. Οκ. Βαγιανίδης μένει. Μια και το ανέφερε, έβαλε και τον γκολ με την. Ναι, ακριβώς. Με τη Σλοβενία, τον Βαγιανίδη. Και λέει στη δεύτερη χρονιά μπορεί να δείξει. Πολλές φορές έχει τύχει. Okay. Κοίταξε, Σπόραρε, καταρχάς να πω κάτι. Είναι ένα θέμα ζήτηση για τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί δεν τους γέμισε το μάτι περισσότερο να ρωτήσει. Θα σου πούνε, δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Okay. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει ένα δεύτερο γύρο πολύ κακό. Ναι. Και τα play-off ήταν κακά. Αλλά έχει κάνει ένα πρώτο γύρο πολύ καλό. Το θέμα είναι όμως όχι τι λέμε εμείς, αλλά τι λέει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός το πιστεύει πολύ. Πιστεύει στο Σπόραρε. Okay. Πιστεύει ότι τον πρώτο γύρο που έκανε πέρσι θα τον κάνει φέτος όλη τη σεζόν. Ωραία. Και δεν έχει στο μυαλό του Παναθηναϊκός να δώσει το σπόρα ή κάτι άλλο να γίνει για παρεμπιπτόντως. Έξω από τα πέναλτι πόσα γκολ έχει βάλει στην εξής επάνω στο ροή του μάτσα. Τώρα δεν τα έχω μετρήσει, 5-7. Αλλά τον πρώτο γύρο δεν έχει βάλει μόνο πέναλτι. Έχει δώσει και assist. Okay. Έχει κερδίσει και πέναλτι, καταλαβες. Ναι, καμία αντίρρηση. Είναι... Και στο φινάλε το να τα εκτελείς και να τα βάζεις είναι πολύ σημαντικό. Και σε μάτς που είναι 0-0 και είναι και προς το τέλος. Γιατί έβαλε και τέτοια. Και έχασε και τον Όφη. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι. Με το βόλιο. Με το βόλιο. Δεν είναι ότι. Να σου πω κάτι. Έχει μείνει τελευταία εντύπωση του σπόρα. Αν γινόταν αντίθετα οι γύροι. Προφανώς. Τώρα μπορεί τώρα να μην κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά είναι λογικό. Σου λέει 2,5 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια δώσει η ομάδα, 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει ένα θετικό. Περίμενε ο κόσμος κάτι τέτοιο. Δεν νοιάζει τον 3,5, ναι.
καλός είναι, αλλά δεν μοιάζει το τριάμισο. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό ισχύει, ότι για δύο μήνες ταλαιπωρήθηκε πολύ από διάφορα θέματα. Ναι. Ήταν προσαγωγός και COVID. Πάντως αυτή τη στιγμή η επιθετική που φαίνεται ότι έχει στο πλάνο ο Γιωβάνοβιτς είναι ο Σπόραρ Ιωαννίδης και ο Γερεμέγεφ, ο οποίος θα ακολουθήσει την ομάδα στην Ελλάδα. Πες με αυτό που γράφουν με τον Τζαβέλα, ισχύει. Όχι. Και εγώ θα μου κάνει εντύπωση, ρε. Κανά θέμα με τον Τζαβέλα. Ναι, γράφονται πολλά αυτό το καιρό. Ο κόσμος δεν ξέρει τι να πρωτοπιστεύει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα που έχουν γραφτεί δεν ισχύουν, για τον Τζαβέλα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ναι, και εμένα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πανεκός προσπαθεί να πάρει στόπερ τον τρίτο, επαναλαμβάνω, να το κλείσει μέχρι την Κυριακή, και από εκεί και πέρα σίγουρα θα πάρει και ένα τέταρτο στόπερ και σίγουρα θα πάρει, πριν πάρει τέταρτο στόπερ, θα πάρει και ένα κεντρικό χαπ, όπως τα περιγράψαμε χθες. Επίσης το βράδυ να πούμε ότι έχουμε την παρουσίαση της φανέλας στο Ζάπιο, 9 ώρα το βράδυ είναι. Πήραμε μια γεύση λίγο χθες, ανέβασε ένα βιντεάκι πάει Παναθηναϊκός. Είναι μια φανέλα που δεν θα έχει σχέση με τη φετινή, δεν θα έχει δηλαδή αυτές τις ρίγες που είχε η φετινή φανέλα του Παναθηναϊκού. Παίρνει ένα πράσινο, σκούρο πράσινο, με τρεις, με τρεις ρίγες ψηλά στο μανίκι. Ναι. Κλασική φανέλα Adidas, θα έλεγα. Ναι. Είναι η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην Adidas μετά από 8 χρόνια. Ναι, οι τρεις ρίγες της Adidas. Για πολλά χρόνια η Adidas είχε μόνο τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ναι, 95-15 είναι η αντίθεση του Παναθηναϊκού. 1995-2015 δηλαδή. Ναι, 20 χρόνια. Αν σκεφτούμε τα καλύτερα χρόνια του Παναθηναϊκού με ευρωπαϊκές πορείες, το δάχτυλο του Παναθηναϊκού. Έτσι, μέχρι ένα. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη παράδοση στο να αλλάζει φανέλες. Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία το έκανε. Δεκαετία 60. Και με μια φανέλα η οποία δεν έχει εμφανιστεί πριν, μετά και παγκοσμίως. Την τρυπητή φανέλα. Ναι, ιστορικά. Το 68 δεν έχει ξαναφανεί. Τη θυμάμαι, πολύ παλιά είναι αυτό που λες. Έτσι. Αυτό πριν γεννηθείς και εσύ. Ναι. Το είναι το 68 φανέλα. Ναι. 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 Τι θυμάσαι, Κάρπετ? Γενικά οι ομάδες οι οποίες παίζουν με μονόχρωμα, που δεν έχουν ρίγες, αλλάζουν πιο εύκολα. Δεν είναι μονόχρωμη. Ο Παναθηναϊκός πολλές φορές έχει παίξει με πολλοπράσινη. Η φανέλα με την οποία. Άσπρη, ρίγα πράσινη άσπρη ήταν η φανέλα. Ναι, μετά όμως υιοθέτησε ένα δεκαετία μεγάλο διάστημα. Το 60 άρχισε να πειραματίζεται με τη φανέλα. Οι άλλοι δεν αλλάζαν φανέλα. Κοιτάξτε, και μετά κολλήθηκαν και άλλοι. Ότι φόραγε, είχε ρίγα ο Παναθηναϊκός. Ναι, του 50 ρίγα είναι. Τα τελευταία χρόνια είχε ρίγα. Αλλά φαίνεται ότι επανέρχεται στο κλασικό. Για μένα μου αρέσει αυτή που είναι σαν επομίδα. Του, ξέρεις, του Γουέμπλε είναι αυτή. Κατά καιρούς έχει επανέλθει. Που είναι σαν να έχεις, ξέρεις, καλύπτει το λευκό, τον ώμο και φτάνει μέχρι το 2, μέχρι το στήθος περίπου. Πάμε στην κλήρωση γιατί είναι και 50.